Για ξανά στο προσκήνιο, η σέντρα στην περιοχή του Δημητρίου από κοντά, να το 1-0. Ο Τρισκόσκι λοιπόν ανοίγει το σκορ. Ο παίκτη που βρίσκεται πάντα στη σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή. Πετυχαίνει το 5ο του γκολ στο πρωτάθλημα. Σκοράρει για 5η συνεχόμενη αγωνιστική. Και στο 4ο λεπτό δίνει το προβάδισμα στην ΑΕΚ. Έγινε η κόντρα. Επιμένει η ΑΕΚ. Πάσα προς το μέρος του Ακοράν. Το γύρισμα. Βγήκε η άμυνα και ο Δημητρίου πήρε την μπάλα. Η ΑΕΚ είναι πολύ επικίνδυνη. Πάσα για τον Πίτα είναι καλή. Γύρισε ο Πίτας και έστειλε απέναντι. Ο Ταμπό την κεφαλιά. Ο Γιάνγκα στην συνέχεια. Το σούτ από κοντά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ήλιεφ. Κίνηση από Πίτα και Γιάνγκα. Ο Ταμπό το γύρισμα. Ο κολ. Το σούτ που γίνεται από τον Πίτα. Η μπάλα φεύγει έξω και δίνει πολύ ωραία πάσα στον Ακοράν. Τρεις παίκτες της ΑΕΚ κινούνται απέναντι με πολύ καλές προϋποθέσεις. Ο Ακοράν άργησε, σούταρε, απέκρουσε ο Δημητρίου στην κλειστή γωνία. Δημιούργησε και την κατάσταση πριν από λίγο στην περιοχή του Απόλλωνα. Για να δούμε τον Γιούστο, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή. Θα κάνει το σούτ και θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Καταπληκτικό γκολ από τον Άνταμ Γιούρτσο. Η ΑΕΚ πετυχαίνει το 0-2 στο 28ο λεπτό. Και εμείς ξαναβλέπουμε τον γκολ. Φέρεται να φεύγει από οριακά καλυπτόμενη θέση. Θα εξεταστεί βεβαίως η φάση από το VAR. Ο Γιούρτσο λοιπόν δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στην ΑΕΚ. Και ακόμα καλύτερη προοπτική στην προσπάθειά της να φύγει με τους 3 βαθμούς από εδώ στο Τσίριο. Ισραήλ κολ στην εκτέλεση με δύναμη. Κεφαλιά που γίνεται από τον Ρομπέρς. Παλιά για τον Μαυρία που φεύγει στην πλάτη του Τάντι. Κεφαλιά. Ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Μεγάλη απόκρουση από τον Τούμπα. Εδώ πάνε να γίνει το λάθος και γίνεται. Κερδίζει ο Ντάρμπι Σάιαρ. Ο Ακοράν δίνει στήριγμα. Παίζει κάθετα ο Ντάρμπι Σάιαρ. Κοντράρι μπάλα. Ευκαιρία μεγάλη. 3-0 η ΑΕΚ. 3-0 η ΑΕΚ με τον Τρισκόσκι να πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ. Ο Ντάρμπι Σάιαρ πάνω από μακρύνει ο Έλικτον πάνω στον Ρομπέρς. Στρώνεται η μπάλα στον Τρισκόσκι που δεν έχει κανένα πρόβλημα να πετύχει ένα από τα πιο εύκολα γκολ στην καριέρα του. Ο Δημητρίου ήταν εκτός θέσης. Ο Τρισκόσκι είχε μέτωπο προς την εστία και είπε ευχαριστώ. Δημητρίου και εξακολουθεί να πιέζει και ο Ακοράν κερδίζει την μπάλα. Ο Τρισκόσκι έχει ευκαιρία, θα γυρίσει προς τα πίσω. Το πλασέ που γίνεται από τον Μάμα θα χαθεί μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Πέρασε πολύ ωραία για τον Αλμπάνι στο δεξί πόδι. Το σούτ από κοντά ο Ταμπό, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Η άποψη του VAR είναι ότι υπάρχει πέναλτι και θα πρέπει να αποφασίσει ο διαιτητής κατά πόσο υπάρχει παράβαση. Εδώ είναι το πλάνο, βλέπετε ανοιχτό το αριστερό χέρι. Έχει δώσει πέναλτι. Πέναλτι υπέρ του Απόλλωνα. Πίτας λοιπόν απέναντι από τον Τούμπα στην τρίτη αποψινή του μονομαχία. Ο Πίτας εκτελεί, η μπάλα στα δίχτυα, μειώνει ο Απόλλων. Απ' τη μια πλευρά η μπάλα, απ' την άλλη ο Τούμπας που στέρισε από τον Πίτα σε δύο περιπτώσεις τη δυνατότητα να σκοράρει. Εδώ δεν μπορεί να τον σταματήσει. Κερδισμένος ο σέντερφορ της ΑΕΚ που τριμπλάρει τον Ρομπέρς. Απέναντι γίνεται κίνηση από δύο συμπαίκτες του. Θα βγει πάσα για τον Εσπινόσα από κοντά. 4-1 η ΑΕΚ. Εδώ το παιχνίδι τελειώνει. Δείτε την κίνηση απέναντι από τον Εσπινόσα. Του έδωσε μια πάσα, πάρε βάλε. Δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Βλέποντας την έξοδο του Δημητρίου, έστειλε την μπάλα από την πλευρά που ήρθε ουσιαστικά και έτσι με αυτόν τον απλό τρόπο η ΑΕΚ έφτασε στο 4ο της γκολ, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην προδιαγραφόμενη νίκη της απέναντι στον πρωτοπόρο και αλάνθαστο μέχρι σήμερα στο πρωτάθλημα Απόλλωνα. Τέλος της αναμέτρησης.